Καλημέρα φίλοι και φίλες, Nightarer Rex εδώ, γιατί έχω ένα τόξο στο χέρι μου, δεν ήθελα να το έχω αυτό. Γεια! Βρισκόμαστε λοιπόν σε άλλο ένα Minecraft βίντεο, στο snapshot του 1.9, από ό,τι μάλλον θα έχετε καταλάβει από το logo πίσω μου. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε θα είναι να μπούμε στο Nether, στο End βασικά, συγγνώμη. Και θα δείξουμε τα πραγματάκια που συμπεριλαμβάνονται. Καταρχάς, αυτό που θέλω να δείξω. Έχουμε το καινούριο πραγματάκι που όλοι έχουν τρελαθεί και βλέπουν, είναι το κεφάλι του δράκου. Το οποίο προφανώς θα έχετε δει πολύ, ότι μπορούμε να το φορέσουμε στο κεφάλι μας και είναι απίστευτο. Και όταν περπατάμε, ανοίγω, κλείνει το στόμα. Γελίο, δεν το μπορώ, είναι απέσιο. Λοιπόν, και ένα ωραίο επιπλέον πραγματάκι που μπορούμε να κάνουμε, βέβαια, είναι ότι όταν είναι σταματημένο κάπου δεν κάνει κάτι, δεν κουνιέται καθόλου. Αλλά άμα του δώσουμε ένα redstone signal, το στόμα απλά ανοίγω, κλείνει ασταμάτητα. Το λατρεύω. Λοιπόν, αυτό είναι το κεφάλι. Αυτά είναι κάποια blocks τα οποία θα τα δούμε. Λέγονται πουρπούρ. Ναι, πουρπούρ. Ναι. Και έχουμε και αυτά τα end rod τα οποία παράγουν φως. Κάνουν interact το ένα με το άλλο με κάποιους ωραίους τρόπους. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα τα δούμε τώρα σε λίγο. Αυτό που θα κάνω για αρχή είναι να ετοιμαστώ για το fight. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε armor με unbreaking και protection και οι bots απλά έχουν projectile protection. Έχουμε ender pearls, έχουμε μερικά extra blocks, waste blocks, και θα πάρω και μερικά golden apples. 4 θα φτάσουν, 5. Okay. Λοιπόν, και game mode 1, 0, συγγνώμη. Σε αυτό το, αυτός ο κόσμος είναι όλο καινούριος, δεν έχω ξαναμπεί ποτέ. Απλά τώρα θα μπω πρώτη φορά στο end και θα δούμε τι έχουμε να δούμε. Α, το bow είναι με infinity, αλλά θέλω και arrow. Ναι, χρειαστώ ένα arrow τουλάχιστον για το infinity. Game mode 0, είμαι άχρηστος, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, καλή μας τύχη. Φου! Και καθώς κάνουμε spawn στο end, θα δείτε ότι μας έβαλε σε ένα πολύ άσχημο σημείο. Γιατί είμαστε εδώ, και για ποιο λόγο δεν έχω ένα pickaxe πάνω μου. Εντελώς απροετοιμάστος. Pickaxe. Ωραία. Μόνο 0. Ας κάνουμε. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα. Πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσετε λοιπόν από το καινούργιο end όπως είναι, είναι ότι τα obsidian pillars τα οποία βρισκόντουσαν σε τέρμα random σημεία όταν ήταν πριν το update τουλάχιστον, τώρα βρίσκονται σε έναν ωραίο κυκλικό σχηματισμό. Ας ξεκινήσουμε το boss fight όπως το ξεκινάνε όλοι. Καταστρέψουμε τα κρίστα στα οποία βλέπουμε, αν μπορούμε. Έφυσα. Έλα. Όχι. Εδώ. Έλα, μωρέ. Γεια σου, Enderman. Ωραία. Έλα τώρα. Ωραία. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε πηγαίνοντας σε ένα από αυτά τα pillars για να... Ου, shit. Με είδε. Από πού με είδες εσύ? Γιατί, τι θες? Α, και ο Ender Dragon κάνει το καινούριο του breath attack μου φαίνεται. Ή όχι, όχι, δεν το κάνει, δεν πειράζει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να πάμε να σπάσουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τα Ender Pearls είναι χρήσιμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν μπορούσα να τα πετύχω κιόλας. Εδώ. Έλα. Πολύ χάλια, είμαι πολύ χάλια. Πάρα πολύ χάλια. Έλα, το πέτυχα τώρα. Ωραία. Και βλέπω ότι ο δράκος αρχίζει και ρίχνει attacks από τον Gust. Λοιπόν, τώρα είναι... Έλα μωρέ τώρα, όντως. Πω. Τόσο κακός. Μπράβο. Λοιπόν. Εντάξει, ναι.
Fuck this shit. I'm out. Χαλιά. Λοιπόν. Σπάμε με τον κλασικό τρόπο τα... τις βλακίες εδώ πέρα. Όχι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Χρειάζεται... Δεν με νοιάζει πια. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δεν θα κάτσω να προσπαθώ. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. MLG και έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Και mod 0. Ας γυρίσουμε στο boss fight. Για να δούμε και τα υπόλοιπα τάξη που έχει να μας δείξει ο δράκος. Αυτό είναι το ένα. Το οποίο θα το γνωρίσουμε. Για έλα δράκια. Headshot. Headshot. Μερικοί από σας μπορεί να ρωτήσετε ποια είναι η πιθανότητα να πέσει το κεφάλι του δράκου. Μπορείτε να φανταστείτε ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή. Μα πάρα πολύ χαμηλή. Αλλά θα σας πω ότι υπάρχει ένας τρόπος να επιβεβαιώσουμε λίγο πιο, να κάνουμε το drop του λίγο πιο σίγουρο, ας πούμε. Εκτός από βέβαια ότι θέλει και σπαθεί με το looting. Α, ο δράκος πέφτει. Λοιπόν, τώρα θα τρελαθεί λιγάκι. Okay. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το attack του, το breath το καινούριο. Αλλά υπάρχει ένας πολύ εύκολο τρόπος να σηκώσουμε τον δράκο. Απλά έρχομαστε εδώ πέρα και τον βαράμε. Εδώ που είμαστε τώρα δεν μπορεί να μας βαρέσει όσο είναι το. Είναι σχετικά πολύ εύκολο το fight. Έτσι όπως το κάνουμε, ελπίζω να το αλλάξουμε. Πραγματικά ελπίζω να το αλλάξουμε. Έλα μωρέ τώρα. Όπως βλέπετε δεν καταστρέφει, δεν ορμάει πια για να κάνει damage στα blocks όπως έκανε στα προηγούμενα version. Σόφα. Σόφα. Και είσαι dead. Dead. Είσαι dead. Ωραία. Και καθώς πεθαίνει ο δράκος. Θα δείτε ότι έχει γλιτσάρει λιγάκι και έχει κάνει spawn ξανά άλλη μια πύλη, το οποίο ελπίζω να το φτιάξω κάποια στιγμή. Το πρώτο πράγμα που θα θέλετε να κάνετε αυτή τη στιγμή είναι να πάρετε το αυγό με την πρώτη. Γιατί μπορεί να γίνει κάτι το οποίο, θα γίνει κάτι βασικά το οποίο θα καταστρέψει την πύλη ξανά. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα αυτό το μικρό το πραγματάκι, το οποίο θα το αγνοήσουμε αυτή τη στιγμή και θα σας πω γιατί. Game mode 1, πάμε. Δεν θα χρειαστώ αυτά. Δεν θα χρειαστώ. Καλά, σας κρατήσω το βέλος. Λοιπόν, θα με ρωτήσετε, Μινά, Μητέρα Ρεξ, ποιος είναι ο τρόπος που είπες μόλις τώρα ότι μπορούμε να βεβαιώσουμε λίγο πιο σίγουρα το drop του κεφαλιού από τον δράκο? Θα σας πω, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος να ρίξουμε το κεφάλι από έναν δράκο. Αλλά, αν σκοτώσουμε πολλούς, είναι λίγο πιο σίγουρο. Μα εννοείς. Μόνο ένας δράκος υπάρχει. Όχι! Μπορούμε να κάνουμε σάμον όσους δράκους θέλουμε από εδώ και πέρα. Ναι. Ναι. Και δεν λέω ψέματα. Λοιπόν, αυτό το mode που έχω ανοίξει αυτή τη στιγμή, το game, είμαι απλά σε GM1, δεν έχω κανένα mode, δεν έχω τίποτα άλλο. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα creeper face με clay. Με κανονικό clay, όχι hardened clay. Λοιπόν, τι κάνουμε. Φτιάχνουμε δύο μάτια, φτιάχνουμε τη μύτη. Και έχουμε δύο μουστάκια και κάνουμε αυτό εδώ το pattern. Και μόλις συμπληρώσουμε το τελευταίο θα κάνει spawn άλλος ένας δράκος. Απλά κοιτάξτε τι θα γίνει εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπετε έχουμε το αυγό εδώ. Και το αυγό εξαφανίστηκε και κάνει spawn άλλη μια πύλη. Και όπως βλέπετε κάπου εδώ υπάρχει ένας δράκος. Ιδού ο δράκος. Αυτό το πραγματάκι τώρα όπως είναι μπορούμε να το κάνουμε όσες φορές θέλουμε. Όσες φορές θέλουμε. Όσο βέβαια έχουμε clay. Και μπορούμε να έχουμε και πολλαπλούς δράκους ταυτόχρονα spawning. Το οποίο βέβαια θα καταλήξει να κολλάει το game, αλλά αν έχουμε αρκετά δυνατό υπολογιστή, δεν μας νοιάζει. Και αυτό θα μπορούσα να συνεχίσω να το κάνω όσο θέλω. Τώρα, όσον αφορά το αυγό, έχουν πει ότι θα βάλουν κάποιες συνταγές για το αυγό, το οποίο θα μπορείς να το χρησιμοποιείς για κάτι τώρα, γιατί το έχουν κρατήσει κρυφό, δεν έχουν πει τίποτα ακόμα. Επίσης, κάτι που δεν έχουν φτιάξει είναι ότι δεν δείχνεται ακόμα η ζωή των καινούριων δράκων
πάνω από όσο ήταν στου πρώτου. Λοιπόν, ας καταλήξουμε εδώ. Λοιπόν, μερικοί από εσάς μπορεί να αναρωτηθείτε πώς γίνεται να μπούμε εδώ μέσα. Είναι μόνο ένα μπλοκ, δεν μπορείς να μπεις με κάποιο τρόπο εύκολα, ξέρω εγώ έτσι, είναι περίεργο πράγμα. Μερικοί μπορεί να πείτε ότι εντάξει, μπορούμε να μπούμε με carts, με boats, με κάποιο τρόπο να προσπαθήσουμε να γλιτσάρουμε μέσα από τα blocks, που γίνεται και αυτό. Αλλά ο πιο εύκολος τρόπος είναι απλά να πάτε κοντά, σχετικά κοντά, και απλά να κάνετε αυτό εδώ με ένα ender pearl. Και κάνουμε spawn στα ender isles. Είναι μια καινούρια περιοχή που λέγεται ender isles. Έχουμε λοιπόν αυτά εδώ τα πραγματάκια, τα οποία μπορούμε να τα πάρουμε, να τα ξαναφυτέψουμε, να τα σπάσουμε. Αχ, κοίτα πόσο ευχάριστο είναι να τα βλέπεις να διαλύονται. Αυτά τα πράγματα λοιπόν τα ψήνουμε και κάνει... Πήγε η πύλη. 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 Α, να την πύλη. Αυτά λοιπόν τα πραγματάκια μπορούμε να τα φάμε και μας κάνουν random teleport. Game mode 0. Μας κάνουν όντως random teleport. Όσον υπάρχει κάποιο σημείο κοντά να κάνουμε teleport βέβαια. Τώρα βλέπετε δεν υπάρχει κάτι, έτσι δεν μας κάνει. Αυτό πρέπει να κάνετε όταν μπείτε εδώ πέρα είναι να κρατήσετε υπόψη που βρίσκεται αυτή η πύλη, γιατί υπάρχει μόνο μία πύλη και άμα τη χάσετε δεν την ξαναβρίσκετε, θα μείνετε εδώ πέρα για πάντα μέχρι να χάσετε όλα σας τα items. Ας καταλήξουμε λοιπόν να δούμε πού θα βρούμε τα καινούργια end forts. Ένα καινούργιο end fort τουλάχιστον. One eternity later. Και μετά από πάρα πολύ ψάξιμο βρήκαμε ένα end fort, πείτε το όπως θέλετε, και είναι πολύ μεγάλο, απίστευτα μεγάλο, αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, πριν μπούμε εδώ μέσα θα μπούμε αρχικά εδώ. Αυτό μου φαίνεται σαν ένα πολύ ωραίο καραβάκι, μου αρέσει. Και με το που θα πλησιάσουμε, δείτε ότι έχουμε πάρει ένα buff πάνω δεξιά για speed. Υπάρχει μέσα ένα beacon. Λοιπόν, εδώ ότι έχουμε μερικά potions και μόλις κατεβαίνουμε βλέπουμε το beacon με iron blocks και δύο chests. Τα chests δεν έχουν και τίποτα σπουδαίο. Μπορούν και να έχουν όμως σπουδαία πράγματα. Και είναι και ένα Shulker εδώ. Ας δείξω λοιπόν τι κάνει το Shulker, μιας και βρισκόμαστε εδώ. Εσύ το βρήκαμε. Έλα μεγάλε, ρίξε μου κάνα hit. Έλα. Νιώσε, ωραία. Ρίχνε αυτά τα πραγματάκια, τα οποία μπορούμε να τα σπάσουμε όταν έρθουν πάνω μας. Αλλά άμα μας χτυπήσουν, μας κάνουν λίγο damage, όχι πολύ. Καλά βέβαια φορώ και την armor και μας δίνει ένα αντιμπαφ, εγώ θα το πω αντιμπαφ, που μας κάνει να αιωρούμαστε. Δεν είναι κακό, αλλά τρως fall damage άμα πέσεις, το οποίο είναι κακό. Λοιπόν, ας γυρίσουμε σε game mode 1, γιατί θα μας πάει στα νερά αυτός ο Shulker εδώ πέρα. Και άμα συνεχίσει να σας χτυπάει, απλά δεν μπορείτε να το φάτε ποτέ και έχει πάρα πολύ ζωή. Λοιπόν, να σας δείξουμε λοιπόν τι έχει και το end dungeon εδώ. Οπότε βλέπετε, είσοδος είναι ψηλό random. Έχει λίγο parkour πιο μέσα, αν θυμάμαι καλά. Να, αυτό εδώ είναι το κομμάτι του parkour που έχει, αλλά θεωρητικά δεν είναι καν parkour, είναι απλά αν θα μπορέσει να ανέβεις πάνω ή όχι. Και σε κάποια συγκεκριμένα σημεία ή σε κάποια σημεία random τελικά υπάρχουν και κάποια chests τα οποία έχουν πολύ καλά πράγματα, έτσι όπως το έχουν κάνει τουλάχιστον. Άμα βρούμε ένα, θα είναι καλό. Για να δούμε, ορίστε. Έχουμε fortune σε diamond shovel, έλεος. Διαμάντια, παντζάρια, ξέρω εγώ, σπόρους για παντζάρια, gold και iron ingots. Αυτό είναι ένα από τα πολύ, πολύ άδεια chest, ας το πούμε. Έχω δει πολύ καλύτερα chest με πολύ καλύτερα drops, ξέρω εγώ, όσο έκανα δοκιμές. Να δούμε και εδώ πέρα, μήπως και... Όχι. Όχι. Λοιπόν, και όπως είπα, θα πρέπει να κρατήσετε υπόψη που βρίσκεται περίπου το spawn σας. Εγώ αυτή τη στιγμή το έχω χάσει εντελώς, γιατί απλά ήταν πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά αυτό εδώ πέρα. Και σιγά μην κάθομαι να βρίσκω που είναι τέτοιο. Και βεβαίως ο πιο εύκολος τρόπος για να γυρίσετε πίσω στα σπίτια σας είναι απλά να πηδήξετε στο κενό. Το οποίο λέω να το κάνω. Ουίιι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 
Και βέβαια όταν πεθαίνουμε βλέπουμε και τον λόγο που πεθάναμε. Είναι καινούργιο πραγματάκι.
Και κάνουμε spawn ξανά εδώ πέρα. Αυτά λοιπόν έχει να προσφέρει για την ώρα το 1,9. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδατε το βίντεο. Η βροχή μου τη χαλάει. Όχι. Clear. Ωραία. Η βροχή έφυγε. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προβολή. Αφήστε τη γνώμη σας κάτω στο comment section. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε και ένα like. Και μείνετε κοντά μας για παραπάνω βίντεο, περισσότερο περιεχόμενο. Μπορεί Minecraft, μπορεί και όχι. Αναλόγως τι θα κάτσει, τι θα κάνω, τι θα σκεφτώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ξανά για την προβολή και θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Bye bye.